Φίλες, φίλοι μου, χαίρετε. Αυτό είναι το σφινάκι ψυχικής ενδυνάμωσης νούμερο 10, το οποίο νομίζω θα είναι πολύ χρήσιμο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη που μου έστειλε το ερώτημα το οποίο απαντώ σε αυτό το σφινάκι. Θα ήθελα, αν γίνεται, να κάνετε ένα vlog που να μιλάει για το πώς βιώνουμε τα συναισθήματα του πένθους. Δεδομένης της συνθήκης που βρισκόμαστε όλοι μας δεδομένης της ηθήκης που βρισκόμαστε όλοι μα και το πέρασμα σε μια άλλη πιεστική κατάσταση. Έχω την εντύπωση ότι η αίσθηση της απειλής και τα συναισθήματα που βιώνουμε είναι αντίστοιχα με αυτά της μετατραυματικής διαταραχής στρες. Θεωρώ ότι αν κάνετε ένα vlog γι' αυτό, θα μας δίνετε πολύ... Θα... Θεωρώ ότι αν κάνατε ένα vlog γι' αυτό, θα μας δίνετε πολύτιμη γνώση και μια εικόνα της αναγνώρισης των συναισθημάτων που βιώνονται κατά τον εγκλισμό μας. Γι' αυτό αυτό το σφινάκι έχει τίτλο «Αναγνωρίζω τα συναισθήματα που βιώνω με τον εγκλισμό». Παρόλο που το έχουμε αναλύσει αυτό το θέμα και σε άλλα έκτακτα βίντεο που έχουμε κάνει, σε αυτό το σύντομο ο σφινάκι ψυχικής ενδυνάμωσης θέλω να πω τα ακόλουθα. Είναι φυσιολογικό όταν είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι να νιώθουμε άσχημα όχι όλη την ώρα, όχι όλη τη μέρα, όχι κάθε μέρα, αλλά θα υπάρξουν στιγμές που θα νιώσουμε αρνητικά συναισθήματα. Είναι φυσιολογικό, είναι αναμενόμενο. Πρώτα απ' όλα υπάρχει πανδημία αυτή τη στιγμή, την οποία την έχει κηρύξει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και υπάρχει μια πραγματική ρεαλιστική απειλή για όλους μας ότι μπορεί να κολλήσουμε τον ιό, να νοσήσουμε και να κινδυνεύσουμε. Παρόλο που ακούμε τις στατιστικές, που οι στατιστικές μιλάνε για το ότι η θνησιμότητα όσων νοσήσουν, όχι όσων κολλήσουν τον ιό, όσων νοσήσουν από τον ιό είναι χαμηλή, παρόλα αυτά, ειδικά εάν ανήκουμε και σε ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως οι ηλικιωμένοι και οι άνθρωποι με χρόνια νοσήματα, ειδικά με χρόνια καρδιαγκιακά νοσήματα, υψηλή υπέρταση και χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, αν ανήκουμε σε αυτές τις ομάδες είναι πολύ φυσιολογικό να ανησυχούμε περισσότερο και επίσης όλοι και, ό, και όλοι όσοι δεν ανήκουμε σε αυτές τις ομάδες, έχουμε ανθρώπους που αγαπούμε, που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες και είναι φυσιολογικό να νιώθουμε ανησυχία, φόβο και απειλή. Είναι φυσιολογικό αυτό το αρνητικό συνέστημα. Αναγνωρίζουμε ότι το έχουμε. Το καταγράφουμε. Αυτές τις μέρες θα μας βοηθήσει πολύ να έχουμε ένα τετράδιο στο οποίο να καταγράφουμε τις σκέψεις μας. Όταν καταγράφουμε πάνω στο χαρτί ή με το πληκτρολόγιο πάνω σε ένα ηλεκτρονικό χαρτί, όταν καταγράφουμε τις σκέψεις μας και τις ξαναδιαβάζουμε και τις διορθώνουμε και τις αφαιρούμε και προσθέτουμε, τότε μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα το συνέστημα. Να το χωνέψουμε το συνέστημα, να το αντιληφθούμε το συνέστημα, να το αγκαλιάσουμε το συνέστημα και να το βιώσουμε το συνέστημα. Το αρνητικό συνέστημα όσο το βιώνουμε τόσο λιγοστεύει. Όσο το αποθούμε και όσο επιλέγουμε υποσυνείδητα ή συνειδητά να μην το σκεφτόμαστε τόσο θεριεύει. Μη φοβάστε τα αρνητικά συναισθήματα. Αγκαλιάστε τα, εκφράστε τα, μιλήστε μαζί τους, διαχειριστείτε τα ...και έτσι θα αποδυναμωθούν. Έχεις δίκιο ότι μπορεί οι άνθρωποι που βιώνουμε εγκλεισμό αυτές τις μέρες όσοι βρισκόμαστε σε εθελοντική ή υποχρεωτική καραντίνα να νιώθουμε συμπτώματα παρόμοια με αυτά της διαταραχής μετατραυματικού στρες. Δηλαδή να παρατηρούμε αλλαγές στην όρεξή μας, να τρώμε περισσότερο ή να μας κόβεται η όρεξη. Αλλαγέ στον ύπνο μας, να κοιμόμαστε περισσότερο ή να μην ε, κοιμόμαστε εύκολα. Μπορεί να παρατηρούμε αλλαγέ στη διάθεσή μα. Κάποια στιγμή να είμαστε πολύ αισιόδοξοι, και κάποια στιγμή να είμαστε πολύ πεσμένοι. Μπορεί να έχουμε τα λεγόμενα flashbacks ή αναλαμπέ, να έρχονται στο μυαλό μα εικόνε φοβιστικέ. Για παράδειγμα, μια είδηση που ακούσαμε στις, που είδαμε στι ειδήσει για ανθρώπου που έχουν πεθάνει από τον κορονοϊό ή κάτι τρομακτικό που έχουμε ακούσει. Και αυτό να έρχεται στο μυαλό μα πίσω, σαν ανάμνηση και να μα σοκάρει και να βιώνουμε ένα πένθος, γιατί στην ουσία έχει πεθάνει η ζωή μας όπως ήταν μέχρι τώρα. Είμαστε προς τα τέλη Μαρτίου. Θυμάμαι ένα μήνα πριν ότι όταν σκεφτόμουν το Μάρτιο, ο οποίος για μένα ήταν ένας μήνας γεμάτος με παρουσιάσεις, ταξίδια στο εξωτερικό κτλ., τρομοκρατούμουν με την ιδέα ότι έπρεπε να κάνω τόσες πολλές παρουσιάσεις, τόσα πολλά ταξίδια, τόσες πολλές συναντήσεις. Και το φοβόμουνα όπως, όπως, φοβάται, όπως κάποιος την πολλή δουλειά και τις πολλές υποχρεώσεις. Τώρα έχει, έχω ανακαλύψει ότι ο Μάιος ήταν πολύ πιο, ο Μάρτιος είναι πολύ πιο δύσκολος από ό,τι το φανταζόμουνα, γιατί ο εγκλισμός και η καραντίνα είναι πολλές φορές πιο δύσκολο από το να ακολουθείς ένα δύσκολο πρόγραμμα, γιατί υπάρχει η ματέωση εγώ ήμουν προγραμματισμένη να κάνω συγκεκριμένα πράγματα. Εσύ ήσουνα προγραμματισμένη να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Ο άλλο ήταν προγραμματισμένο να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό ο θάνατο τη καθημερινότητα μα, όπω τη γνωρίζαμε και όπω την είχαμε προγραμματίσει, είναι φυσιολογικό να μα γεννά συναισθήματα πένθου και να περνάμε μέσα από τη διαδικασία του πένθου. Η διαδικασία του πένθου έχει τα εξή πέντε στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι τον denial, η άρνηση. Όχι δεν μου συμβαίνει εμένα αυτό το πράγμα. Όχι δεν είναι κάτι σοβαρό. Όχι δεν είναι αυτό που νομίζω. Το άλλο το στάδιο είναι ο θυμό. Θυμώνω με την κατάσταση. Θυμώνω γιατί είμαι παγιδευμένο στο σπίτι. Θυμώνω γιατί δεν μπορώ να κάνω τα πράγματα που θέλω να κάνω. Το άλλο το στάδιο είναι η διαπραγμάτευση. Διαπραγματεύομαι. Λέω, εάν για παράδειγμα δεν πήγαινα στο τάδε μέρο την τάδε μέρα, μπορεί τώρα να μην ήμουν σε υπηχρεωτική καραντίνα. Ή αν δεν κάναμε το τάδε και αν κάναμε το τάδε θα μπορούσα να μην το είχαμε αυτό το πράγμα. Τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει ως χώρα ή ως πρόσωπο ο καθένας ξεχωριστά ώστε να αποφευχθεί η πανδημία. Μετά είναι το στάδιο της κατάθλιψης, της στενοχώριας δηλαδή, της θλίψης που πενθούμε ουσιαστικά για την απώλεια, την απώλεια του Μάρτη μας όπως τον είχαμε προγραμματίσει, ίσως και την απώλεια του Απριλίου μας όπως τον είχαμε προγραμματίσει, θα δείξει την πορεία. Και το τελευταίο στάδιο είναι το στάδιο της αποδοχής, Αποδοχο... αποδεχόμαστε ότι έχουμε μια αυτή τη συνθήκη, ότι αυτή είναι η καθημερινότητα μας τώρα, αυτό είναι το πρόγραμμα μας τώρα και με αυτό βαδίζουμε. Άρνηση, θυμός, διαπραγμάτευση, κατάθλιψη, αποδοχή. Αυτά είναι τα πέντε στάδια του πένθους έτσι όπως τα έχει καταγράψει, περιγράψει και ονοματίσει η Ελίζα Μπεθικούμπλε η οποία ήταν μια διάσημη ψυχίατρος και θανατολόγο η μελετούσε το φαινόμενο του θανάτου και πώς το πώς διαχειρίζονται οι άνθρωποι το πένθος και επίσης είχε, είχε ασχοληθεί πολύ με τη μελέτη των, των, παραθανάτιων εμπειριών και το πένθος, αυτά τα πέντε στάδια του πένθους μπορούμε να τα βιώσουμε και σε ένα χωρισμό και σε μια συνθήκη όπως αυτή που έχει πεθάνει ο Μάρτης μας όπως τον προγραμματίσαμε και που ίσως θα πεθάνει και ο Απρίλος μας όπως τον είχαμε προγραμματίσει. Τα στάδια του πένθους αυτά μπορεί να μην έρθουν με τη σειρά που τα είπα, άρνηση, θυμός, διαπραγμάτευση, κατάθλιψη, αποδοχή. Μπορεί να έρθουν ανακατωμένα, μπορεί να έρθει πρώτα η αποδοχή, η οποία να είναι μια ψεύτικη αποδοχή και να είναι στην ουσία μια άρνηση, μπορεί να έρθει πρώτα η θλίψη, μπορεί να έρθει πρώτα ο θυμό, μετά η θλίψη, μετά η διαπραγμάτευση, μετά η άρνηση, μετά η αποδοχή. Όμω αυτά είναι πέντε στάδια τα οποία παρατηρούνται σε όλου του ανθρώπου όταν τα βιώνουν, όταν έχουν να κάνουν με διαπραγμάτευση του άγχου. Είναι φυσιολογικό να αισθανόμαστε άσχημα, είναι φυσιολογικό να έχουμε κάποια συμπτώματα Μετατραυματική διαταραχή δεν σημαίνει όμω ότι βιώνουμε όντω τη μετατραυματική διαταραχή, γιατί ε, ο καθένα ξεχωριστά έχει τη δική του ψυχοσύνθεση, έχει τη δική του ιδιοσυγκρασία, ο καθένα από εμά έχει τη δική του προπάρχουσα ψυχική κατάσταση. Κάποιοι άνθρωποι, ναι, όντω μπορεί να πληρούν τα κριτήρια διάγνωση μετατραυματική διαταραχή, άλλοι απλώ να παρουσιάζουν κάποια συμπτώματα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλοι, από, όλοι όσοι από εμάς έχουμε ιστορικό με ψυχικές διαταραχές και θεραπεία από ψυχολόγο και ψυχίατρο, αυτές τις μέρες είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να πάρουμε ένα τηλέφωνο τον ψυχίατρό μας, να πάρουμε ένα τηλέφωνο το ψυχολόγο μας, ακόμη και αν έχει τελειώσει η θεραπεία μας, ακόμη και αν έχουμε αποθεραπευτεί, και να μιλήσουμε για λίγο και να συζητήσουμε τι να κάνουμε σε περίπτωση που νιώθουμε ότι μπορεί να ξανακυλήσουμε σε προηγούμενες καταστάσεις. Είναι όντως μια διαδικασία επώδυνη, είναι όντως ένα πένθος, είναι όντως ένα σοκ, σοκάρεται και αλλάζει όλο το σύστημά μας, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε με αυτόν τον τρόπο που έχω περιγράψει σε αυτό το βίντεο, βιώνοντα τα συναισθήματά μα, αναγνωρίζοντα τα συναισθήματά μα, εντοπίζοντα τα συναισθήματά μα, αποδεχόμενοι τα συναισθήματά μα, καταγράφοντα τα συναισθήματά μα, βιώνοντα τα συναισθήματά μα, να μπορούσουμε να τα εκτονώσουμε και να φτάσουμε πολύ πιο σύντομα στο στάδιο τη ειρηνική αποδοχή, όπου πλέον θα έχουμε ένα, μια νέα, ένα, νέο πλάνο, το πλάνο για το Μάρτι που έχει απομείνει, για τον Απρίλιο που έρχεται. Εντάξει, το βίντεο αυτό θα προβληθεί 22-23 Μαρτίου, αναλόγω, δεν ξέρω ακόμη την ημερομηνία, γιατί είναι ένα σφινάκι ψυχική ενδυνάμωσης το οποίο θα βγει ω σφινάκι, θα βγει ξαφνικά. Δεν είναι προγραμματισμένο βίντεο, είναι έκτακτο βίντεο. Ε, και που ξέρετε, μπορεί να μα αρέσει κιόλα αυτό το πράγμα όσο περνάνε οι μέρε. Εγώ προσωπικά παραδέχομαι ότι ω ισοστρεφή χαρακτήρα μου αρέσει ο εγκλισμό στο σπίτι. Αυτό με το οποίο δυσκολεύομαι είναι το να βρίσκομαι πολλή ώρα μαζί με του άλλου δύο έγκλειστου. Οπότε, κάνουμε εμεί. Σα το έχω πει και σε άλλα vlogs. Κάνουμε εναλλαγή των ώρων. Κοιμάται άλλε ώρε ο καθένα, ώστε κάποια μέρη του σπιτιού να τα έχει ο καθένα μόνο του, για να ικανοποιούμε και αυτό το κομμάτι τη μοναχικότητα. Γιατί είμαστε τρει εσωστρεφεί σε ένα σπίτι που κάνουμε καραντίνα. Λοιπόν, την αγάπη μου, όλοι ε, τα συναισθήματα μας δεν είναι ανησυχητικά. Ανησυχητικό είναι να τα αρνούμαστε, να τα αποθούμε και να μην αφήνουμε τον εαυτό μα να τα βιώσει.